Εικόνες Far West μπροστά από μπαρ στο Ρέθυμνο. Πελάτες επιτίθενται σε υπεύθυνους καταστήματος επειδή τους αρνήθηκαν την είσοδο δίχως την προσκόμιση πιστοποιητικού εμβολιασμού. Ο χώρος στην πόρτα του καταστήματος μετατρέπεται σε ρινγκ. Η παρέα των μη εμβολιασμένων ανταλλάσσει γροθιές και μπουνιές με τους εργαζόμενους του καταστήματος. Αμέσως μετά ο οδηγός παίρνει το αγροτικό, πατάει γκάζι και επιχειρεί να μπει με αυτό στο κατάστημα. Αυτό είναι ίσως το πιο ακραίο περιστατικό από αυτά που αντιμετωπίζουν οι καταστηματάρχες από τους ανεμβολίαστους που επιθυμούν να μπουν στους εσωτερικούς χώρους των μαγαζιών. Βλέπω πιστοποιητικό με άλλο όνομα και ταυτότητα με άλλο όνομα και τους εξήγησα πάλι πολύ γενικά ότι δεν γίνεται να εξυπηρετήσω κάτι τέτοιο. Φυσικά όταν πραγματοποιούνται έλεγχοι. Στον γκάζι που πήγα δύο φορές κανένας δεν ζήτησε. Και όλα αυτά με πολλά καφέ, μπαρ και εστιατόρια να είναι ασφυκτικά γεμάτα, ιδιαίτερα τα Σαββατοκύριακα με τα μέτρα προστασίας να πηγαίνουν περίπατο. Οι έλεγχοι είναι περίπου 100.000 κατά μέσο όρο την ημέρα. Το Σαββατοκύριακο είχαμε 30 περίπου αναστολές λειτουργίας. Και ενώ η χώρα βράζει από κρούσματα, δεδομένης της εφαρμογής του δακτυλίου στο κέντρο της Αθήνας, σε συνδυασμό με την αυξημένη κίνηση στους δρόμους, στις ώρες αιχμής, σε μετρό, προαστιακό και λεωφορεία, επικρατεί το αδιαχώρητο. Δει και στο μετρό και στα λεωφορεία γίνεται χαμός. Οι περισσότεροι είναι χωρίς μάσκες μέσα στα λεωφορεία, ναι. Αυτή η εικόνα απίστευτου συνωστισμού είναι σήμερα το μεσημέρι στην αποβάθρα του μετρό Ευαγγελισμός. Δεν έχεις και επιλογές. Πρέπει να πας συγκεκριμένη ώρα στο γραφείο. Όταν είμαστε όρθιοι ένας πάνω στον άλλο, για ποιες θέσεις απαγορευτικές μιλάμε. Με την πανδημία να θεριεύει, από τη μία οι συνωστισμοί και η χαλάρωση των μέτρων και από την άλλη οι εμβολιασμοί που έχουν φρενάρει, οδηγούν σε δυσίωνες προβλέψεις.